Η ώρα είναι 3, είστε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star. Πάμε να δούμε μαζί τις ειδήσεις σε τίτλους. Θρήνος και οργή για τους 16 νεκρούς από τις πλημμύρες σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο. Αγνοούνται ακόμη 6 άνθρωποι. Μάχη με τις λάσπες και τη βροχή δίνουν οι κάτοικοι για να σώσουν ό,τι μπορούν από τις περιουσίες τους. Ποτάμια οι δρόμοι στο Κερατσίνι από τη δυνατή βροχή. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Βούλιαξε στα Λασπόνερα και η Πιερία. Απεγκλωβίστηκαν 4 άτομα που κινδύνευσαν λόγω της δυνατής νεροποντήσης. Σε συναγερμό οι αρχές και για το φουσκωμένο ποινίο. Και με την πορεία της Αμερικανικής Πρεσβείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας, επιβεβαιώνονται προβλέψεις των μετεωρολόγων που έλεγαν ότι και η Παρασκευή θα είναι μια δύσκολη μέρα από το μεσημέρι και μετά στην πρωτεύουσα. Η κακοκαιρία έπληξε από τις 11 το πρωί την Αττική, με το βασικότερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην περιοχή του Πειραιά. Στο Κερατσίνι πλημμύρισαν δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Αυτή την ώρα όμως όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Οι ισχυρές νεροποντές που πλήττουν την Αττική από το βράδυ της Πέμπτης απλώνουν το βαρύ τους πέπλο στις περισσότερες περιοχές της ήδη λαβωμένης πρωτεύουσας. Ήταν ευρυστάθμιο του νερού στο 1,5 μέτρο. Παρασύρθηκε το ταξί, δεν μπόρεσα να κάνω ούτε μπρος ούτε πίσω, ούτε να κάνω αναστροφή, γιατί είχε κλείσει ήδη ο δρόμος. Έχει πάρει νερά μέσα. Στο Κερατσίνι, όπου εντοπίζονται μέχρι στιγμής τα σημαντικότερα προβλήματα, οι δρόμοι είναι αδιάβατοι. Το νερό εκτοξεύεται αφρισμένο σε πίδακες, θυμίζοντας εφιαλτικό συντριβάνι, οι χήμαροι παρασύρουν κάδους σκουπιδιών, τα αυτοκίνητα σχεδόν κολυμπούν στους δρόμους που έχουν γίνει ποτάμια, ένα αμάξι με ξεκολλημένο προφυλακτήρα στέκει παρατημένο στη μοίρα του και η στάθμη των υδάτων διαρκώς ανεβαίνει, πνίγοντας σπίτια και μαγαζιά. Σε κάποια φάση το νερό σηκωνόταν, γιατί από εδώ κάτω αυτό που βλέπετε το τσιμεντένιο το πράγμα, ναι. Έβαζε χύμαρο. Όταν άρχισε και ξάφνει του, σε πέρασε το μαζί της πόρτας, πήγαμε έξω, ανεβήκαμε προς τα πάνω. Έφτασε το νερό σε τέτοιο σημείο που πήρε τα αυτοκίνητα και το κατέβασε εκεί πέρα. Οι νέες καταιγίδες που ξεκίνησαν από χθες το βράδυ χτύπησαν αλίπητα την Αθήνα και τα προάστια της, από τη Βούλα και τη Γλυφάδα μέχρι τα Άνω Λιώσια, τον Διόνυσο και τη Ραφίνα. Στον Πειραιά οι απανωτοί κεραυνοί έσκιζαν το στερέωμα κάνοντας μέρα τη νύχτα. Τη μανία της μπόρας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδευόταν από χαλάζι, δεν γλίτωσε ούτε το κέντρο της Αθήνας. Η Πειραιός έκλεισε και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Χαμοστέρνας. Στην Κυψέλη πλημμύρισαν υπόγεια, ενώ μόνο στην Αίγινα η πυροσβεστική δέχτηκε 35 απεγνωσμένες κλήσεις για άμεση βοήθεια. Σύμφωνα με απόφαση της περιφέρειας, τα σχολεία της Αττικής παρέμειναν σήμερα κλειστά. Τα διαδοχικά ξεσπάσματα του καιρού αναμένεται δυστυχώς να συνεχιστούν κατά περιόδους όλο το 24ωρο. Σε λίγο θα δούμε και αναλυτική πρόγνωση. Ωστόσο, η τραγωδία στη Δυτική Αττική δείχνει να μην έχει τέλος. Σήμερα το πρωί ο αριθμός των αγνοωμένων αυξήθηκε επισήμως από 4 σε 6. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε στους 16, ενώ η καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες είναι ολοκληρωτική. Δεν υπάρχει άλλο. Τα φυγά του λέει πνίγομαι. Από εκεί πέρα το χάσαμε. Τζουνάμι, όχι ποτάμι. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο. Στις 8 το πρωί, η πυροσβεστική ανακοίνωσε πως πλέον αγνοούνται 6 άνθρωποι. Άνδρες της πρώτης ΕΜΑΚ αλλά και μέλη εθελοντικών οργανώσεων πιθαμή προς πιθαμή ερευνούν τη ρεματιά για τυχόν αγνοούμενους. Ο κύριος που βλέπετε ψάχνει τον υπάλληλό του. Ο Γιάννης Ρούμελης είναι οδηγός νταλίκας. Το τριαξονικό όχημα εντοπίστηκε λίγο έξω από τον οικισμό της Μάνδρας. Έως τώρα όμως δεν υπάρχει σημάδι ζωής του 38χρονου Γιάννη. Το αφεντικό του είναι ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο μίλησε. Έπεσα έξω λόγω νερό και ξαφνικά τον χάσαμε. Τώρα 18 μέτρα αυτοκίνητο για να μην μπορώ να το βρούμε.
αν είναι δυνατόν. Η οικογένειά του κάνει έκκληση σε όποιον έχει δει κάτι να επικοινωνήσει μαζί τους. Κάνουμε έκκληση αν κάποιος τον έχει δει. Αν είναι κάπου χτυπημένο το παιδί, τελευταία μας ελπίδα. 5 ακόμη άνθρωποι αγνοούνται. Ένας οδηγός φορτηγού, 2 κάτοικοι της Μάνδρας, ένας 30χρονος που κινείται με το αυτοκίνητό του από Ελευσίνα προς Θήβα, καθώς και ο κυνηγός Δημήτρης Δημητρόπουλος, αδερφός του Χαράλαμπου, ενός εκ των 16 θυμάτων της Θεομηνίας. Συγκλονισμένη είναι η γειτονιά του 54χρονου εδώ στα Ανολιώσια. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει για κυνήγι στην περιοχή μαζί με τον αδερφό του όταν παρασύρθηκαν και οι δύο από ορμητικό χήμαρο. Ο αδερφός του θεωρείται αγνοούμενος μέχρι αυτή την ώρα. Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που κατάφεραν να σωθούν. Από τις 6.30 μέχρι τις 9.30 απάνω στο νεροχύτη εγκλωβισμένοι για να μην φεύγουν τα νερά. Έφυγε η φωνή μου, έφυγε το λαρέγγι μου, έφυγα η ζωή μου όλη. Για 3 ώρες παρέμεινε εγκλωβισμένη η άτυχη γυναίκα μέχρι να τη βρουν οι διασώστες. Το έργο τους δύσκολο, καθώς έψαχναν με ξύλα μέσα στα νερά για επιζώντες. Γρήγορα, γιατί ανεβαίνει στάσμη, ελάτε γρήγορα. Ένας οδηγός ταξί εγκλωβίστηκε μέσα στα ορμητικά νερά. Οι πυροσβέστες δέθηκαν με σχοινή προκειμένου να τον βγάλουν. Συγκίνηση και ζωή μέσα στις λάσπες. Μια ομάδα πυροσβεστών έχουν μόλις σώσει ένα μωράκι, ενώ στο βίντεο ντοκουμέντο που βλέπουμε, 2 διασώστες εντοπίζουν μία γυναίκα και σταματούν για να τη βοηθήσουν. Την ίδια ώρα δεν έχει τέλος ο θρήνος των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους. Στα ορμητικά νερά χάθηκε ο 82χρονος Γιώργος Αλεξίου που είχε πάει για κυνήγι με ένα φίλο του. Ο γιος του περιγράφει τις δραματικές εκείνες στιγμές. Μας συμπαρέσυρε το νερό τα αυτοκίνητα, πήρε και την Κατίνα Σβάρνα, ανεβήκαμε πάνω σε δέντρα. Με 3 άτομα εγώ, με άλλα 3 και ο πατέρας από εκεί πέρα. Ήταν ένας φορτηγατζής, λέει, ο οποίος μαζί με μια κοπέλα έπεσε το δέντρο. Τον σώσαμε, λέει, το φορτηγάτσι και την κοπέλα. Τον πατέρα σου, λέει, όπως έπεσε το δέντρο, χάθηκε, λέει, το χάσαμε τα μάτια μας. Στη λίστα των θυμάτων, ο Γιώργος Πολυμερόπουλος, πατέρας 2 παιδιών και πρώην αξιωματικός, ο 57χρονος Σεραφείμ Γκορτζάς και ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, 50 ετών, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού του. Τα λόγια της πρώην συζύγου του στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα συγκλονίζουν. Ο σύζυγος ήταν ένας άνθρωπος, μια ψυχή. Μια ψυχή υπέροχη. Που βρήκε έναν θάνατο, δυστυχώς. Ένα πικρό γλυκό παιχνίδι, ωστόσο, έπαιξε η μοίρα για τον κύριο Μάινα. Η πεθερά του ήταν ένα από τα πρώτα θύματα της Θεομηνίας. Όμως λίγη ώρα μετά, το θάνατο διαδέχθηκε μία γέννηση. Η κόρη μου ήταν στο μήνα της, στον ένατο μήνα. Κανονικά ήταν μέχρι τις 20 του μήνα. Αλλά με την ταραχή, λίγο, σε ένα επικυπής. 11 και 20 γέννησε ένα κορτσάκι, 3.650, υγιέσα το όμορφο. Και για την οικογένεια του 47χρονου Χρήστου Γιολιόπουλου, του οδηγού βιτιοφόρου που πνίγηκε πηγαίνοντας στη δουλειά του, η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια. Το 2009 σκοτώθηκε σε έκρηξη στο εργοστάσιο της Λάρκο ο άντρας της κουνιάδας του. Το 2009 που έγινε έκρηξη στη Λάρκο, χάθηκε ζωντανός. Ο γαμπρός μου είχε αφήσει 4 οστά. Τραγικές ιστορίες, κάθε οικογένεια, κάθε απώλεια και ένας Γολγοθάς. Τώρα, πάμε λίγο μέχρι τη Μάνδρα. Θα συναντήσουμε τον Βαγγέλη Γκούμα εκεί, ο οποίος θα μας ενημερώσει και για τις έρευνες που κάνει η αστυνομία και η πυροσβεστική για τον εντοπισμό των 6 συνολικά, θυμίζουμε, αγνοωμένων. Πώς έχει κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα, τώρα, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι, λοιπόν, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Νομίζουμε ότι αυτή η εικόνα είναι ενδεικτική για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό εδώ το σημείο. Ολόκληρα σπίτια, λοιπόν, έχουν διαλυθεί από τα ορμητικά νερά. Στο συγκεκριμένο σπίτι, μάλιστα, από ό,τι μάθαμε, έπεσε πάνω από ένα φορτηγό το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά. Από το πρωί, λοιπόν, είμαστε μαζί με τις έρευνες. Μαζί με τους άντρες ΣΕΜΑΚ, μαζί με τους συγγενείς του 29χρονου οδηγού, οι οποίοι ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες που καταγράψαμε. Καθώς τι έκαναν οι συγγενείς, ψάχναν ανάμεσα στα ρούχα που έβρισκαν, προκειμένου να δουν αν φορούσε ένα μπουφάν που βρήκα συγκεκριμένα, ένα μπλε μπουφάν, αν το φορούσε ο δικός τους άνθρωπος. Επικοινωνούσαν με τη μητέρα, επικοινωνούσαν με ανθρώπους που τον ήξεραν πάρα πολύ καλά, για να δουν αν αυτό το μπουφάν που είχαν βρει ήταν του συγκεκριμένου ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να εντοπίσουν τουλάχιστον την τοποθεσία όπου θα μπορούσε να βρίσκεται. Όλοι ελπίζουν προς το καλύτερο. Είναι άλλοι 5 αγνοούμενοι εκτός από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και αυτό το οποίο μας είπαν οι άντρες σε ΜΑΚ είναι ποιο.
ότι μπορεί να βρίσκεται εδώ, μπορεί να βρίσκεται όμως και παντού. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πού τους παρέσουν τα νερά και σε ποιο σημείο έχουν φτάσει. Όμως οι εικόνες που καταγράφει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Δελικάλης με τον Γιώργο Σκεπετζάκη νομίζουμε ότι είναι συγκλονιστικές. Μοιάζει όλη η περιοχή σαν να έχει δεχτεί βομβαρδισμό. Έχουμε πολλά χρόνια, μάλλον από τους σεισμούς έχουμε να δούμε τέτοιες εικόνες στην περιοχή της Αττικής. Οι άνθρωποι εδώ προσπαθούν από το πρωί, μάλλον όλες αυτές τις μέρες και τα βράδια προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν. Βλέπετε, έχουν βγάλει έξω, έχουν βγάλει τα μαξιλάρια από τα σπίτια τους, πετάνε με τους κουβάδες τη λάσπη μέσα από τα σπίτια και προσπαθούν λοιπόν, όπως σας είπαμε, να σώσουν ό,τι μπορούν για την επόμενη μέρα. Ρεύμα και νερό έχει ολόκληρη η περιοχή, Βαγγέλη. Δηλαδή οι άνθρωποι παλεύουν όχι, πάλι. Όχι, με... όχι, όχι, όχι. Πάλι με τα μπουκάλια, τα εμφιαλωμένα. Είδαμε λοιπόν να παίρνουν νερά μπουκάλια, ναι, να παίρνουν μπουκάλια με νερά και να ρίχνουν πάνω μέσα στα σπίτια τους προκειμένου να καθαρίσουν με κάποιο τρόπο. Εδώ όμως το σημείο που βρισκόμαστε σε αυτό το δρόμο, μόλις μάθαμε ότι ήρθε πριν από λίγο το νερό, βλέπετε τους ανθρώπους με τα λάστιχα να προσπαθούν να απομακρύνουν τις λάσπες. Όμως τι μπορεί να κάνει ένα λάστιχο απέναντι όταν έχει να αντιμετωπίσει τόνους. Τόνους λάσπης. Να πούμε, λέω, ακούσε μια κυρία που είπε πριν από λίγο να φέρουν τους φαντάρους. Έχει έρθει ο στρατός εδώ. Είδαμε φορτηγά τα οποία και νταλίκες που παίρνουν τα παρασυρμένα αυτοκίνητα, τα φορτώνουν μαζί με άλλους ιδιώτες, προκειμένου να ελευθερωθούν οι δρόμοι και να μπορέσουν με τις μπουλντόζες να τις καθαρίσουν και να έρθει κατά κάποιο τρόπο η κίνηση μέσα στη Μάντρα και να αναζωογονηθεί η περιοχή. Όμως, βλέπετε τα σπασμένα, διαλυμένα αυτοκίνητα μέσα στα γκαράζ. Βλέπετε λοιπόν εδώ αριστερά να προσπαθούν να καθαρίσουν τα καταστήματα. Βλέπετε τους ανθρώπους λοιπόν με τα λάσκα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο και να τον ρωτήσουμε, έναν από τους κατοίκους, πώς είναι η κατάσταση. Καταλαβαίνω, είναι πολύ δύσκολο. Καταστροφή μεγάλη. Πώς τώρα ήρθε το νερό. Χειρότερο δεν γινόταν. Τι ζήσατε εσείς, πείτε μας δύο λόγια. Το κατάστημα, ναι. Πλήρης καταστροφή. Ναι, πλήρης καταστροφή. Τι σημαίνει για σας αυτό η επόμενη μέρα, ποια είναι. Υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι, να πούμε κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτή η κατάσταση, Πόπη, βλέπετε, νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα πολεμικό τοπίο. Βλέπετε λοιπόν τις γυναίκες εδώ προσπαθούν με τα φτιάρια να βγάλουν τις λάσπες από ένα σημείο. Σε κάποιο σημείο αφήσαμε και εμείς τα μικρόφωνα για να τους βοηθήσουμε, αλλά είναι τόσο μεγάλη η καταστροφή, είναι τόσο μεγάλη είναι τόσο πολύ η τόνη η λάσπης, που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Νομίζουμε ότι θα αργήσει πάρα πολύ αυτή η περιοχή να βρει τους ρυθμούς της και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι πέρα από τα σπίτια έχουν καταστραφεί και επιχειρήσεις που συνεπάγεται αυτό ότι τουλάχιστον για 1-2 χρόνια, όπως μας είπαν και κάποιοι καταστηματάρχες, θα μπορέσουν να επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα. Θα ξαναγυρίσουμε σε σένα, Βαγγέλη, Στο μεταξύ, να δούμε την έκτακτη χρηματοδότηση που εξασφάλισε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις πλημμύρες, προκειμένου πληγέντες να ανακουφιστούν ελάχιστα. Έστω αλλά άμεσα. Στη Νέα Πέραμο επίσης οι κάτοικοι πέρασαν μία ακόμη δύσκολη νύχτα. Μας έχουν αφήσει και χωρίς νερό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα αναγκαία δεν έχουμε. Ρίξουμε νερό. Απεγνωσμένοι οι κάτοικοι της Νέας Πέραμου για μια ακόμη νύχτα. Δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν επιχειρήσεις, δεν έχουν αυτοκίνητα. Κάποιοι κατάφεραν από θαύμα να σωθούν από τη θειομηνία. Και ακόμα βγάζουμε χωρίς νερό. Από το πρωί να παλεύουμε με τη λάσπη. Την πάμε και τη φέρνουμε. Πήραμε τα μπουκάλια να ρίξουμε λίγο στα πόδια μας να κάνουμε τέτοιο. Να μπουκάλα και νερό για να πιούμε. Λίγο μετά τις 9 απόψη και εδώ σε Νέα Πέραμο οι κάτοικοι προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι μπορούν από τις περιουσίες τους που καταστράφηκαν. Όπως το σπίτι που βλέπετε εδώ έγινε λάσπη μέσα σε λίγα λεπτά. Και τώρα προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν. Ό,τι έχει απομείνει. Δεν έχει απομείνει τίποτα, αλλά προσπαθούμε μόνοι μας να τα μαζέψουμε, να τα φτιάξουμε. Η ζωή συνεχίζεται, παιδιά. Έχουν σπάσει όλα, έχουν χαλάσει όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Όπως βλέπετε το νερό κοίτα. Μέχρι απάνω. Στο τσάκ τα προλάβουν τα παιδιά. Βγήκα από το παράθυρο. Δεν μπορούσα να βγω από την πόρτα γιατί ερχόταν το ποτάμι. Νερό λέει να είναι αυτό. Εγώ γλίτωσα για 2 λεπτά. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι περισσότεροι καταστηματάρχες ξημεροβραδιάζονται έξω από τα καταστήματά τους από το φόβο της λαϊλασίας. Καθόμαστε εδώ, δεν φεύγουμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουν πιάσει το πιάτσικο. Γι' αυτό περιμένουμε και καθόμαστε εδώ στα μαγαζιά και στις περιουσίες μας. Καταστραφήκαν τα πάντα. Έκθεση, εμπορεύματα, τα εργαλεία, όλα, ό,τι είχαμε μια περιουσία μια ζωή, καταστραφήκαν όλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οχήματα της περιφέρειας προσπαθούν να καταμετρήσουν τις ζημιές. Αυτή τη δουλειά εδώ πέρα που έχω ρίξει, πάνω πού θα προσωπευθώ εγώ. Μία στην περιφέρεια,
Ξανά πίσω, ξανά αιτήματα. Υπάρχουν αιτήματα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε χθες τη Μάνδρα Δικής μαζί με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα διαβεβαίωσε ότι θα δοθούν οι αποζημιώσεις άμεσα. Εδώ από την πρώτη στιγμή έγινε μια τεράστια προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και θα συνεχιστεί όλο αυτό το διάστημα που χρειάζεται. Και νομίζω ότι αυτό ο κόσμος το βλέπει. Βέβαια η καταστροφή είναι μεγάλη. Πρώτα απ' όλα είναι η κάλυψη των άμεσων αναγκών και βρισκόμαστε σε αυτή την φάση. Είτε μιλάμε για ανάγκες στέγασης, ανάγκες σύντησης για κάποιους, καταγραφής των ζημιών. Να ανοίξουμε μια παρένθεση και να δούμε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Μέλη του Ρουβίκονα μπήκαν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και πέταξαν προκηρύξεις. Για το θέμα θα μας ενημερώσει ο Βάιος Σύρος, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας πει περισσότερα. Βάιε. Λοιπόν, είναι ένα περιστατικό που συνέβη πριν από περίπου 35-40 λεπτά. Περίπου 15 άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, φτάσαν έξω από το Πεντάγωνο με μηχανάκια. Πέρασαν τρέχοντας την κεντρική πύλη, εφηδιάζοντας τους σκοπούς. Άλλωστε, δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο οι σκοποί, δεν μπορούν να βγάλουν όπλα. Και φτάνοντας, τρέχοντας στα σκαλιά του Υπουργείου, στο κτίριο περίπου διανύσαν μια απόσταση περίπου 70 μέτρων, πετάξαν τρικάκια, δεν μπήκαν μέσα, δεν επιχειρήσαν να μπουν μέσα. Βέβαια είχε κινητοποιηθεί άμεσα η ασφάλεια του Πενταγώνου. Οι νεαροί όμως, όπως είπαμε γύρω στα 15 άτομα, έφυγαν τρέχοντας πάλι, ανέβηκαν στα μηχανάκια και εξαφανίστηκαν. Δεν είχαμε καμία σύλληψη, καμία προσαγωγή, είχαμε κινητοποίηση αστυνομίας, όμως οι νεαροί είχαν προλάβει να φύγουν. Αυτό που μάθαμε, το οποίο ελέγχεται βέβαια για την ακρίβειά του, είναι ότι πετάξαν κάποια fake volan για την Παλαιστίνη και τον Παλαιστινιακό λαό. Έχει να κάνει με πόλεμο, με εξοπλιστικά, δεν ξέρω ακριβώς τι. Πάντως κινηματογραφούσαν την ενέργεια, την ακτιβιστική ενέργεια τα άτομα αυτά και ενδεχομένως σε λίγη ώρα θα το ανεβάσουν και στο διαδίκτυο. Ευνηδίασαν την πύλη, τη φρουρά, μπαίνοντας στο χώρο του Πενταγώνου, αλλά μετά τους ευνηδίασαν πάλι βγαίνοντας. Και καμία σύλληψη δεν είχαμε, έτσι. Τώρα, ρεαλιστικά οι στρατιώτες εδώ πέρα και οι αλφαμίτες δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν μπορούν να κάνουν χρήση όπλων. Είναι στρατιωτική μονάδα, είναι η πιο αυστηρά φρουρούμενη μονάδα, γιατί είναι η καρδιά του ελληνικού στρατού, το Πεντάγωνο. Παρ' όλα αυτά, οι νεαροί μπήκαν μέσα τρέχοντας και βγήκαν πάλι τρέχοντας, πήραν τα μηχανάκια και εξαφανίστηκαν. Ακούγεται τουλάχιστον σουρεαλιστικό όλο αυτό σαν ρεπορτάζ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα ξαναγυρίσουμε τώρα στον απέραντο αυτό λασπότοπο, στη Μάνδρα δηλαδή, όπου οι κάτοικοι προσπαθούν, όπως είδαμε, να περισσώσουν ό,τι σώζεται. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος θα μας πει για την ανθρωπιστική βοήθεια με την οποία διαβιούν τα τελευταία 24 ώρα. Μοιράζεται και από το Δήμο βοήθεια στους κατοίκους. Ο Δήμος λοιπόν προσπαθεί να τους παρέχει όλα τα απαραίτητα τρόφιμα, ρούχα, γιατί Πόπη πρέπει να πούμε ότι περισσότερα από 500 σπίτια, για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, έχουν έχουν ισοπεδωθεί, έχει περάσει το ποτάμι από μέσα, έχουν μείνει μόνο τα ντουβάρια. Δηλαδή δεν υπάρχει κοσκευή, δεν υπάρχουν συσκευές, δεν υπάρχουν έπιπλα, δεν υπάρχουν ρούχα. Το πιο βασικό, δηλαδή δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να διαβιώσουν. Φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών, φίλων, γειτόνων. Παρ' όλα αυτά, όπως μαθαίνουμε, υπάρχουν δύο μισθωμένα ξενοδοχεία στην περιοχή της Ελευσίνας. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους ξεσπιτωμένους της Μάνδρας δεν επιλέγουν τη λύση του ξενοδοχείου, αλλά φιλοξενούνται, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τα βράδια, μόλις πέσει το σκοτάδι, επειδή τα σπίτια αυτά υπάρχει φόβος και για κλοπές και για πιάτσικο και για οτιδήποτε. Επιστρέφουν στα σπίτια τους προκειμένου να προστατεύσουν την περιουσία τους. Η αστυνομία περιπολεί στην περιοχή, Γιάννη. Η αστυνομία, πρέπει να πούμε, περιπολεί στην περιοχή με τις δυνάμεις που έχει. Πρέπει να σας πω ότι είναι συγκινητική και η προσπάθεια αρκετών δήμων και φορέων της χώρας για να στηρίξουν τους πληγέντες από την φωνική πλημμύρα. Μάλιστα. Σε λίγη ώρα εδώ στο Δημαρχείο που βρισκόμαστε αναμένεται το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας να φέρει τρόφιμα και ρούχα. Δήμοι, φορείς, οι πάντες στέλνουν βοήθεια στην περιοχή αυτή που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη τώρα. Λοιπόν, στο μεταξύ συγκλονίζει η ιστορία του θανάτου ενός από τα 16 θύματα, του Γιώργου Μακαρούνα. Ο άτυχος 36χρονος πατέρας ενός παιδιού 3,5 ετών είχε εγκλωβιστεί μέσα στο φορτηγό και μιλούσε με τη μητέρα του στο τηλέφωνο. Μητέρα, φοβάμαι, πνιγόμαστε, είναι τα τελευταία του λόγια. Είπε ότι έχει πολύ νερό και ερχόταν κάτι και δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει και φοβόταν. Φοβάμαι, μάμη, φοβάμαι.
Είναι οι τελευταίες λέξεις που άκουσε από τα χείλη του παιδιού της. Το επόμενο δευτερόλεπτο το τηλέφωνο έκλεισε και ο χήμαρος έκοψε το νήμα της ζωής του Γιώργου Μακαρούνα. Με το πρώτο φως της ημέρας, η κυρία Χαρά έτρεξε στο σημείο που βρέθηκε νεκρό το παλικάρι της. Εκεί όπου έχασε το ένα από τα τρία της αγόρια. Ο Γιώργος είναι το νεότερο θύμα της τραγωδίας. Πατέρας ενός κοριτσιού μόλις 4 ετών. Πνιγόμαστε. Το έλεγε η μαμά του στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Και ξαφνικά κόπηκε η γραμμή. Ναι, κόπηκε. Ήταν οδηγός σε μια εταιρεία. Η νταλίκα του εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά μεταξύ του οικισμού Αγίου Σωτήρος και Μάνδρας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πιθανότερο σενάριο είναι πως ο Γιώργος προσπάθησε να εγκαταλείψει το όχημα για να σωθεί. Το νερό τον παρέσυρε και τον έπνιξε. Στη γειτονιά του Γιώργου Μακαρούνα όλοι είναι συγκλονισμένοι. Ο πόνος της οικογένειας είναι αβάσταχτος. Εσείς μένετε απέναντι. Απέναντι του ένα παιδί πολύ καλό, οικογενειάρχης. Βγήκανε 15 άτομα. Κινδυνεύουμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται ακόμα. Καταστροφές. Και δεν έχει κανένα ευθύνη. Για όνομα του Θεού. Η σωρός του εντοπίστηκε σε απόσταση σχεδόν 3 χιλιόμετρων από το σημείο όπου είχε ακινητοποιηθεί η νταλίκα του. Οι ευθύνες λοιπόν αναζητούνται. Κλεισμένα στα συρτάρια είναι τα σχέδια για την αντιπλημμυρική προστασία της Μάνδρας. Το Star εξασφάλισε και σας παρουσιάζει τη μελέτη των πολιτικών μηχανικών που ενώ εγκρίθηκε πριν από 2 χρόνια, τα έργα δεν ξεκίνησαν ποτέ, με αποτέλεσμα βεβαίως να χαθούν και ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες. Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Ίδια κατάσταση, ίδια προβλήματα, ίδια κρατική αδιαφορία. Το 1999 στην οδό Κοροπούλη είχαν σημειωθεί εκτεταμένες πλημμύρες. Κανείς δεν το περίμενε αυτό, διότι εγώ είμαι 40 χρόνια εδώ, δεν έχει ξανά συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα βλέπετε ότι η φύση εγκρικείται. Ενώ το 2015 η Δυτική Αττική είχε θρηνήσει 3 νεκρούς από την κακοκαιρία. Ούτε αυτό ήταν αρκετό για να προχωρήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα. Μέχρι που χθες συνέβη αυτή η βιβλική καταστροφή. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία της Μάνδρας και των γύρω περιοχών που συνέταξε το 2014 ο πολιτικός μηχανικός Ιωάννης Πέπας. Ελληνική γραφειοκρατία και τίποτα άλλο. Το ρεύμα της Σούρας έχει μια φυσική διατομή σε κάποιο σημείο κοντά στην Εθνική Οδό για διαφόρους λόγους έχει βαζωθεί. Αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι όταν έρχεται η παροχή αυτή η οποία είναι 100 κυβικά και το μπάζωμα έχει γίνει και έχει από κάτω έναν αγωγό ανεπαρχέστατο, το νερό πλημμυρίζει και πέφτει μες στην πόλη. Χτισμένο πάνω σε ρέμα είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Μάνδρας, το οποίο μετά τη χθεσινή φωνική κακοκαιρία έχει ισοπεδωθεί. Όπως και εσείς βλέπετε, όλα τα μηχανήματα του Δήμου έχουν καταστραφεί. Το αμαξοστάσιο εδώ και 30 χρόνια είναι σε ένα σημείο, σε έναν ιδιωτικό χώρο εκεί, που περνάει το ρέμα ανάμεσά του. Αλλά το αμαξοστάσιο είναι ολοχώμα. Δεν έχει ούτε μπετά, ούτε τσιμέντα. Το έργο εγκρίθηκε, αλλά δεν προχώρησε λόγω έλλειψης χρημάτων. Ξεκίνησε το 1993, αν θυμάμαι, το 2013 και εγκρίθηκε το 2014. Δεν έχει δημοπρατηθεί. Θα δημοπρατηθεί και μετά θα προχωρήσει. Υπάρχουν εκατοντάδες μηχανήματα που πάνε σε αυτές τις περιοχές. Μια περιοχή Κανδύλη τώρα στα Μέγαρα. Έφυγε μηχάνημα για να εκτονώσει ένα ρέμα που υπήρχε εκεί πέρα. Αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά, συνέχεια. Ακούστε τώρα τι λέει ο μηχανικός για την εγκληματική κακοτεχνία του ρέματος της Αγίας Εκατερίνης. Αυτό το ρέμα καθώς πλησιάζει στην πόλη φτάνει σε κάποιο σημείο. Από αυτό το σημείο μέχρι την φυσική του έξοδο που ήταν κάτω, το μπαζώσανε και λέγεται οδός Κοροπούλη. Δηλαδή η οδός Κοροπούλη είναι η φυσική και η συνέχεια του ρέματος της Αγίας Εκατερίνης, ο τεχνητός αγωγός δεν συνδέεται με τη φυσική κήτη. Αποτέλεσμα όλος ο χήμαρος να κατευθυνθεί μέσα στη Μάνδρα. Μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο, είναι όμως αληθινό. Ακριβώς στην είσοδο του ρέματος, όπως μπορείτε να δείτε εδώ στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, λίγο πιο πάνω από τη Μάνδρα, έχει χτιστεί μια ολόκληρη μονοκατοικία. Το αποτέλεσμα ήταν να φουσκώσουν τα νερά, να περάσουν πάνω από τον κεντρικό δρόμο και να δημιουργήσουν μια μεγάλη καταστροφή. Ένα ρέμα μεγάλο είναι. Και ακριβώς εδώ τι έχουμε φτιάξει. Χρόνια αυτό, τώρα νόμιμο παράνομο. Ποιος θέει, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ώστε να αποδοθούν ευθύνες. Και θα ήθελα να μην μνήμε ένας κρίκος σε μία αλυσίδα παθογενειών όπου τα μπαζωμένα ρεύματα,
τα σπίτια που έχουν χτιστεί στις κήτες ποταμών παρανόμως κάποια στιγμή με μια νομοθετική ρύθμιση νομιμοποιούνται. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία είχαμε και στη Βόρεια Ελλάδα. Επιχείρηση διάσωσης με λέμβους στήθηκε το πρωί στην Πιερία ώστε να απομακρυνθούν δύο ζευγάρια κτηνοτρόφων από τις πλημμυρισμένες κτηνοτροφικές τους μονάδες στο Βαρικό της Πιερίας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται ο νομός Πιερίας με τη βροχή να έχει προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης. Ο Πέλεκας, ο ποταμός της Κατερίνης, έχει φουσκώσει και καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά του. Πριν από λίγη ώρα διασώθηκαν με βάρκα στην περιοχή του Κόμβου Βαρικού Πιερίας 4 άτομα που ήταν σε κτηνοτροφική μονάδα που πλημμύρισε. Ήταν πολύ το νερό. Πολύ, δύο μέτρα. Πώς δεν μπήκε. Μπήκε, ναι. Απλά είπα τον αδελφό μου πάμε να φύγουμε για να πνιγούμε. Η ώρα είναι 6:30 το απόγευμα και η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Αθηνών εδώ στο κόμβο του Βαρικού έξω από την Κατερίνη παραμένει κλειστή. Το ρεύμα προς Λάρισα έχει καλυφθεί με νερά, καθώς ο ποταμός Μαυρονέρη έχει υπερχυλήσει και τα νερά του έχουν καλύψει τα πάντα. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 300 κλήσεις για απάντηση υδάτων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία. Όσοι είμαστε νηστικοί, χωρίς νερό και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι υπηρεσίες, μας σώσανε. Ήρθε το νερό, εγκλωβίστηκε όλος ο βιολογικός και δεν μπορέσαμε να φύγουμε. Η ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε τον Παρνασσό. Το χαλάζι ήταν τόσο πολύ που θύμιζε χιόνι. Μεγάλα προβλήματα άφησε πίσω της η καταρακτώδης βροχή στο Ναύπλιο. Από τη σφοδρή νεροποντή ρέματα φούσκωσαν και σκέπασαν τους δρόμους. Ό,τι έχει μαζέψει από ψηλά κατεβάζει και μας φέρνει στα ρέματα που έχουμε εμείς στις περισσότερες κήτες προς τη θάλασσα. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο καθώς το ρέμα της περιοχής φούσκωσε με αποτέλεσμα να εμποδίζει τη διέλευση των οχημάτων. Μεγάλα προβλήματα και στην Πάτρα. Στην Αύπακτο μάλιστα το χαλάζι ήταν τόσο μεγάλο που ράγισαν ακόμη και επαμπρίζα αυτοκινήτων. Και στο νομό Τρικάλων είναι σε συναγερμό από νωρίς το πρωί οι αρχές, γιατί έχει ανέβει από τις βροχές η στάθμη των υδάτων του ποταμού στη γέφυρα του Ποινιού, στο Βαλομάνδρη, η οποία έκλεισε το πρωί. Βρίσκεται ο Νίκος Αλέπης, είναι διαχειριστής του trikalaola.gr και θα μας πει πώς έχει τώρα η κατάσταση. Μας δίνεις και την εικόνα από εκεί. Καλημέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Κόπη σε εσένα και στους τηλεθεατές του Star. Όπως βλέπετε και στα πλάνα, οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών Βαλομανδρίου, Παραποτάμου, Φωτάδας και Ρογκίων καρδιοχτύπησαν απόψε. Παρόλο που ξαγρύπνησαν να μην μας πιάσει στον ύπνο η υπερχείληση του ποινίου πονταπού, αυτό συνέβη το πρωί ξημερώματα. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης μέσα στο νερό. Όπως θα γυρίσω και σιγά σιγά... Αυτό που βλέπουμε δηλαδή, Νίκο, πίσω σου, είναι πλημμυρισμένες εκτάσεις, δεν είναι το ποτάμι. Ναι, το ποτάμι που έχουν πλημμυριστεί από τα νερά του ποινιού. Έχουν πλημμυριστεί από τα νερά του ποινιού. Βλέπετε εδώ πέρα το πλάνο όπως είναι και βρισκόμαστε κοντά στη γέφυρα. Στη γέφυρα είναι πίσω μας ακριβώς, είναι η γέφυρα του Βαλομανδρίου. Έτσι, όπως βλέπετε και στα πλάνα. Τώρα, δεν χρειάστηκε άμεση επέμβαση σε κάτι να γίνει άμεσα, παρά μόνο επιχωματώσεις που έχουν γίνει στην περιοχή, σε κάποια επικίνδυνα σημεία που το ποτάμι πήγε να υπερχυλήσει. Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις. Τώρα, πιο κάτω από εδώ, στο αγρόκτημα του Παραποτάμου έχουν πλημμυρίσει στο αγρόκτημα του Παραποτάμου κατατάδες στρέμματα εκεί πέρα και πιο κάτω, αλλά και κάποιες επιχειρήσεις εκεί πέρα κινδυνεύουν. Ελπίζουμε να μην δούμε χειρότερα, να δούμε όμως τι δήλωσαν οι κάτοικοι της περιοχής. Δύο ώρες θα πνίγουμε, δεν υπάρχει πίσω καμία τύπη. Ούτε τους κατοπίδες δεν γλιτώναμε. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το βράδυ, το απόγευμα μπορεί να πλημμυρίσει όλους τους παραπόταμους. Σε κάθε 10 λεπτά περίπου που το αλλάζουμε, ανεβαίνει η στάθμη ανά 1 με 2 εκατοστά. Ευχόμαστε να μην ζήσουμε περιστατικά όπως πέρυσι. Και να συνδεθούμε με τη Ραλιό Λεπίδου. Η Πέθα μας πήγε έναν άνθρωπο ο οποίος αγνοείται στη Χαλκιδική. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Ραλιό? Αυτός ο άνθρωπος, Πόπη, βρήκε την ημέρα να κάνει κανό. Πάλευε με τα κύματα και περαστική στην ποτίδια της Χαλκιδικής. Τον είδαν κάποια στιγμή να τον παρασέρουν τα κύματα. Αμέσως ειδοποίησαν το λιμεναρχείο. Πριν λίγη ώρα μιλήσαμε μαζί τους. Και όπως μας είπαν, άνδρες του λιμενικού των Μονδανιών προσπαθούν να τον εντοπίσουν. Κάτι νεότερο δεν έχουμε για αυτόν τον άντρα. Η κακοκαιρία, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, έχει επιδεινωθεί και στην Βόρεια Ελλάδα. Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος εστιάζεται αυτή τη στιγμή στο νομό Πιερίας, που από νωρίς το πρωί σήμερα άλλα 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν από άνδρες της περιοσβεστικής
χειριστική, 4-2 οχήματα. Ένα κόλλησε σε λάσπη στο χωριό Βροντού, άλλο ένα στο Βαρικό. Ένα χωριό, μια περιοχή ουσιαστικά που έχει μετατραπεί μαζί με τα 15.000 στρέμματα που έχουν εκεί σε ένα απέραντο ποτάμι. Μάλιστα. Μέχρι πριν λίγη ώρα προσπαθούσαν οι κτηνοτρόφοι να μετρήσουν τα πνιγμένα ζώα του. Οι καταστροφές ειλικρινά είναι πολύ μεγάλες και αυτή τη στιγμή μεταφέρεται και στην περιοχή Πέλακας, όπου μας έχουν πάρει τηλέφωνο, μας έχουν μιλήσει άνθρωποι, κάτοικοι της περιοχής φοβούνται πάρα πολύ πως το ποτάμι θα ξεφύγει και θα φύγει πιο κάτω από εκεί. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε τώρα τι θα μας πει ο μετεωρολόγος μας, ο Μανώλης Ανδρανιστάκης, ο οποίος είναι στη σύνδεσή μας, για το πού θα εκδηλωθούν καιρικά φαινόμενα, πόσο έντονα θα είναι, πόσο θα κρατήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Θα κρατήσει μέχρι αύριο το βράδυ ακόμα, δηλαδή, ναι, κάποιες ώρες ακόμα. Από αύριο πάντως σιγά σιγά θα αρχίσει ο καιρός να βελτιώνει από τα βορειοδυτικά. Εδώ στην Αττική είχαμε αυτή την έντονη βροχόπτωση νωρίτερα και αυτή την ώρα είχαμε αρκετές καταιγίδες, κυρίως πέρασαν όμως από τις ανατολικές περιοχές της Αττικής. Βλέπετε τη σχετική φωτογραφία του δορυφόρου και αυτή τη στιγμή έχουν περάσει μέσα στο νότιο Εβοϊκό. Βλέπετε τα έντονα σύννεφα που επηρεάζουν κυρίως τις ανατολικές περιοχές της Αττικής. Στην Αθήνα θα έχουμε βροχή μέχρι το βραδάκι. Μέσα στη νύχτα θα έχουμε μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, αλλά και αύριο θα είναι μια μέρα βροχερή με βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους. Ίσως αύριο το μεσημεράκι να υπάρχει ένα μικρό έτσι διάστημα ανάπαυλας μικρής βελτίωσης. Στην υπόλοιπη χώρα λοιπόν αυτή η κακοκαιρία συνεχίζεται. Ευτυχώς όμως από αύριο το πρωί και από τα βόρειο-δυτικά αρχίζει η βελτίωση. Πρώτα θα βελτιωθεί η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, Θεσσαλία, το απόγευμα η Μακεδονία και αργά το βράδυ πια η Ανατολική Στερεά και εδώ στην Αττική. Επομένως, εκεί μπορούμε να μιλάμε για τέλος κακοκαιρίας για μας. Όμως, από το Σάββατο βράδυ και την Κυριακή περνάει ο Ζήνωνας σε ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει τη Νότια Ελλάδα για να φύγει και αυτό Κυριακή βράδυ και επιτέλους να ησυχάσουμε. Μάλιστα, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Στο μεταξύ, θα μιλήσουμε με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου για να μας πει για τα αποτελέσματα της σύσκεψης που πραγματοποιείται στο Θριάσιο Νοσοκομείο σε σχέση με τις συνθήκες υγιεινής στην περιοχή που έχει πληγεί από τις καταρακτώδεις βροχές. Καλησπέρα. Τι αποφασίστηκε, Κατερίνα? Μετά τις πρόσφατες λοιπόν πλημμύρες στη Δυτική Αττική, όλοι αναρωτιόμαστε τι γίνεται με τα τεράστια προβλήματα μετά από τις φοβερές ζημιές στο αποχετευτικό και στην ίδρυυση. Και αυτό που φοβούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς είναι μην τυχόν και έχουμε εξάπλωση λιμωδών νοσημάτων. Mm-hmm. Ευτυχώς από τη σύσκεψη που έγινε το πρωί διαπιστώθηκε ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχουν αναφορές λιμωδών νοσημάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Ωστόσο, έχουν δοθεί οδηγίες για λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία των ασθενών, του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, κυρίως του Θριασίου, όπου εκεί πηγαίνει ο μεγαλύτερος όγκος των τραυματισμένων πολιτών, με εξέχοντα ρόλο λοιπόν στην πρόληψη, στην ασφάλεια του νερού και των τροφίμων και στα μέτρα υγιεινής και προσωπικής προστασίας των πολιτών σε εκείνες τις περιοχές. Επίσης, οι πολίτες που νιώθουν ότι έχουν κάποιο τραυματισμό να πηγαίνουν για άμεση ιατρική εκτίμηση. Το προσωπικό του Θριασίου, το οποίο εξήραν για την ουσιαστική συμμετοχή του, είναι εκεί. Μάλιστα. Και το κελπνό παραμένει σε γρήγορση για ενδεχόμενες υγειονομικές συνέπειες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει και τη γειτονική Ιταλία, προκαλώντας και εκεί μεγάλες καταστροφές. Σφοδρές καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σαρώνουν την Ιταλία, κυρίως τις νότιες και κεντρικές περιοχές της. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ερωμητικούς χυμάρους. Χειρότερα έχει πληγεί η επαρχία Αμπρούτσο. Εκεί ένα μπαλκόνι ιστορικού κτηρίου κατέρευσε λόγω του όγκου του νερού που δέχτηκε. Οι σφοδροί άνεμοι δημιουργούν ψηλά κύματα. Σε σχολείο της περιοχής υπέστη ρήγμα η οροφή και πλημμύρισαν οι αίθουσες. Un maltempo feroce, probabile conseguenza dei cambiamenti climatici che ha messo in crisi anche le campagne, soprattutto quelle del Pescarese, spiega Coldiretti. Από τις πλημμύρες προκλήθηκαν και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Τις επόμενες ώρες τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν τη Σικελία, την Απουλία και την Καλαβρία. Οι Ιταλικές αρχές συνιστούν στους κατοίκους να παραμείνουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Και από την Ιταλία ξανά πίσω στα δικά μας, ενός λεπτού σιγή για τους 16 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραμο, τηρήθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερο. Αντώνη. Με ενός λεπτού σιγή, όπως είπες, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της καταστροφής από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική. Τη συμπαράσταση του σώματος, στους συγγενείς των θυμάτων αλλά και στους πληγέντες, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο οποίος ανακοίνωσε πως η Βουλή θα στηρίξει τους πληγέντες με 1 εκατομμύριο ευρώ από τον προϋπολογισμό της Βουλής. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε πως η αποτίμηση της καταστροφής θα γίνει με ένα σωστό και συστηματικό τρόπο εντός και εκτός Βουλής, επισημένοντας με νόημα πως δεν
ένα λόγο να μιλάμε για θεομηνίες. Δεν είναι εκ Θεού αυτά τα οποία μας συμβαίνουν, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τα 800.000 μπαζωμένα ρεύματα που υπάρχουν συνολικά στη χώρα μας. Να σε ευχαριστήσουμε. Από τον Γκέτεμπορκ της Σουηδίας που βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής, ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους για τη συμπάθεια και τη στήριξη προς τα θύματα της πρόσφατης τραγωδίας. Να δούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. First of all, we'll try to help our people with our forces. And then I think that generally it is necessary to try to find a way in order to protect citizens for these events that are coming from the changes in climate. Στο άλλο θέμα της ημέρας. Ανοιχτές από το πρωί οι πύλες του Πολυτεχνείου, προκειμένου οι πολίτες να αποτίσουν φόρο τιμής για την 44η επέτειο της εξέγερσης. Με τη Χριστίνα Καλοκύρη θα μιλήσουμε, που είναι εκεί. Η ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου, αυτή από λίγη ώρα, έφτασε στην πύλη του ιστορικού ιδρύματος. Την έφεραν οι φοιτητές της ΠΑΣΠ και τώρα κατευθύνεται προς τη Βουλή, παράλληλα από τον δρόμο που θα διεξαχθεί η πορεία στην Οδό Ακαδημίας. Να σας πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι φίλες του Πολυτεχνείου άνοιξαν για τον κόσμο στις 9 το πρωί. Όσοι πληροφορήθηκαν ότι η κατάληψη έληξε, ήρθαν και κατέθεσαν λουλούδια στο μνημείο της εξέγερσης. Στεφάνια κατέθεσαν ο Μανώλης Γλέζος, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συνότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης, φοιτητικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες και συνδικάτα. Το κλίμα ήταν υποτονικό, τόσο λόγω των τελευταίων γεγονότων, όσο και λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν το πρωί. Τη 1:30 στο Πολυτεχνείο, η Επιτροπή Εορτασμού πραγματοποίησε εκδήλωση μνήμης και από τα μεγάφωνα του ιστορικού κτηρίου ακούστηκε το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης του 1973. Μόλις φτάσουμε στη Βουλή, σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και η μεγάλη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία πάντα. Και όσοι βρέθηκε. Να σας πω επίσης ότι μια ομάδα περίπου 10 ατόμων που, από τους νεαρούς κουβουλοφόρους που είχαν καταλάβει το Πολυτεχνείο εξακολουθεί να παραμένει στο κτίριο Γκίνη, χωρίς όμως να δημιουργούν εξόδια. Και προβλήματα μέχρι στιγμής. Όσοι βρέθηκαν στο Πολυτεχνείο για να καταθέσουν λίγο λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων του Πολυτεχνείου, μίλησαν στην κάμερα. Να ακούσουμε τι είπαν. Τον έφερα τον εγγονό. Τα ζήσαμε αυτές τις καταστάσεις. Και είναι οι θύμησες παλιές. Τι να κάνουμε. Εγώ ήμουνα μέσα στο Πολυτεχνείο, όχι σαν φοιτήτρια. Απλά επισκέπτρια για να δώσω στα παιδιά τσιγάρα, γάλατα κτλ. Και έμεινα μέσα δυστυχώς. Έκλεισε η πόρτα, πήγα από την δοσίτσα να βγω, προσπάθησα να βγω, δεν μπορούσα, άφησα το παπούτσι μου εδώ, αφού σας το λέω τώρα και να τριχιάζω, και ήμουν με ένα παπούτσι. Όλη τη νύχτα ήμουν εδώ και το πρωί που προσπαθήσαμε να βγούμε, ήρθε το τάξη από εκεί, αφού θέλω να χαϊδέψω το σίδερο, γιατί έχω τόση ανάμνηση, με ένα φοιτητή εδώ, τον πήρα αγκαλιά, καταματωμένος, τον πήρα αγκαλιά και κάναμε τους ερωτευμένους να βγούμε έξω και βγήκαμε τελικά. Πόσο συγκινητική η διήγησή της. Τώρα από το πρωί το κέντρο της Αθήνας ήταν απροσπέλαστο για τα αυτοκίνητα με τα μέτρα της αστυνομίας δρακόντια φυσικά υπό τον φόβο επεισοδίων. Αυτή την ώρα, όπως μας είπε και η Χριστίνα Καλοκύρη, ξεκινά και η πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Ο Παναγιώτης Μπούσιος την ακολουθεί. Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Πόπη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πλατεία Κλαθμών. Όσο έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται κάποια μπλοκ φοιτητών στην πλατεία Κλαθμών, λίγο αργότερα θα αναμένεται να έρθουν βέβαια κι άλλος κόσμος. Όλους αυτούς τους διαδηλωτές, να δούμε τελικά πόσοι θα μας συγκεντρωθούν, θα τους συνοδεύουν από μακριά και από απόσταση περίπου 4.500 αστυνομικοί που έχουν διατεθεί όλων των υπηρεσιών. Μάλιστα, πρέπει να σου πω, Πόπη, ότι έχουν έρθει αστυνομικοί και από την στερεά Ελλάδα. Παρακολουθούμε εμείς όσο ακούμε το ρεπορτάζ, παρακολουθήσαμε και το βλέπουμε πάλι την απευθείας μετά. Μετάδοση την εικόνα του κέντρου της Αθήνας, της πλατείας Συντάγματος. Να πω τότε ότι υπάρχει μια εντολή, μια γραμμή, μια τακτική από την πλευρά της αστυνομίας ότι δεν θα αφήσει να γίνει το παραμικρό. Υπάρχει πολύ μεγάλη προστασία στα δημόσια κτίρια και στα πανεπιστήμια και βεβαίως οτιδήποτε πάει να δημιουργηθεί θα κατασταλεί εν τη γενέση του. Πρέπει να σου πω επίσης ότι προς το παρόν δεν τα πάντα είναι εξαιρετικά ήρεμα στο κέντρο της Αθήνας. Άλλωστε, και έτσι ελπίζουμε να παραμείνουμε. Και τίποτα παραπάνω. Να σε ευχαριστήσουμε. Να βγούμε και μια βόλτα στον κόσμο, να δούμε με τη βοήθεια του Κωστή Βέιμου τι συμβαίνει με τον Ερντογάν και γιατί οργίστηκε. Την απόσυρση λοιπόν της Τουρκίας από μια άσκηση του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Νορβηγία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Πόπη, διαμαρτυρόμενος για ένα νορβηγικό πίνακα με εχθρικούς στόχους, στον οποίο υπήρχε, όπως υποστήριξε, φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ αλλά και το δικό του όνομα. Ακόμα και αν αποσυρθούν οι ελόγω στόχοι του Ερντογάν, να αποσυρθούν άμεσα οι 40 στρατιώτες μας. Δεν νοούνται τέτοια συμμαχία και τέτοιοι σύμμαχοι. Να σου πω βέβαια ότι μετά το ΝΑΤΟ έπαυσε το καθηκόν του τον υπεύθυνο που έκανε αυτό τον πίνακα. Τρεις μέρες μετά το φωτεινό.
τεκτονικό σεισμό στο Ιράν, ένα μωράκι ανασύρθηκε ζωντανό. Ακριβώς, Πόπη, συγκινητικές στιγμές στα συντρίμια του μεγάλου σεισμού που έγινε στα σύνορα Ιράν-Ιράκ και είχαν 530 νεκρούς εκεί. Είχαμε όμως και αυτό το μωρό που βρέθηκε ζωντανό στην αγκαλιά, μάλιστα, της νεκρής μητέρας του. Η μητέρα του το τήληξε με τα χέρια της για να μπορέσει να το προφυλάξει, να σωθεί εκείνο, και εκείνη βέβαια έχασε τη ζωή της. Και στη φωτιά σε οίκο Ευγυρίας. Εκεί είχαμε λοιπόν 20 τραυματίες, μεγάλη φωτιά. Βλέπεις εδώ, Πόπη, πόσο μεγάλη είναι η φωτιά η οποία ξέσπασε σε οίκο Ευγυρίας έξω από την Πενσιλβάνια, έξω από τη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια. Εκεί λοιπόν ξέσπασε η φωτιά. 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Να σου πω ότι η φωτιά επεκτάθηκε και στα γύρω κτίρια. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ ότι είναι μεγάλη έκταση της ακριβώς. Και από την Πενσιλβάνια να πάμε στην Ιταλία, στη γειτονική Ιταλία, εκεί λοιπόν όπου πέθανε ο Τότο Ριίνα, ο διαβόητος αρχιμαφιόζος, πέθανε στην Πάρμα, στον τομέα του νοσοκομείου όπου μεταφέρονται κρατούμενοι. Είχε γεννηθεί στο Κορλεόνε της Σικελίας πριν από 87 χρόνια. Ήταν μόλις ένα 1,58 ύψος. Παρόλα αυτά, τον έτραμαν όλοι οι μαφιόζοι, ήταν από τους πιο αδίστακτους μαφιόζους. Ήταν ο υπεύθυνος, ο εντολοδότης των δολοφονιών των εισαγγελέων Τζοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο. Και είχαμε και ένα σκάνδαλο καινούριο στην Ουάσιγκτον. Μια ραδιοφωνική παραγωγός λοιπόν κατηγορεί τον Αμερικανό γερουσιαστή Αλ Φράνκεν ότι τσάγγιξε το στήθος ενώ εκείνη κοιμόταν και της ανανάγκασε να τον φιλήσει το 2006 όταν εργαζόταν ακόμα ως κωμικός. Δεν ήταν ακόμα γερουσιαστής δηλαδή. Ο Τραμπ πάντως εκμεταλλεύεται, να βλέπουμε εδώ και τη φωτογραφία την επίμαχη, όπου η γυναίκα φορώντας ένα στερεωτικό κράνος κοιμάται και ο κωμικός τότε και σημερινός γερουσιαστής της πιάνει το στήθος. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά είπε ότι είναι αργά, θα μπορούσε να το κάνει πολύ πιο νωρίς, και το θέμα εκμεταλλεύτηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε στο Twitter ως συνήθως, καταδικάζοντας την ενέργεια αυτή του γερουσιαστή, του δημοκρατικού γερουσιαστή. Πολύ. Ένα περίεργο έργο τέχνης αντίκρισαν όσοι επισκέπτονται τις τελευταίες ημέρες τους κήπους του πολιτιστικού κέντρου της Σουηδίας που βρίσκεται στην καρδιά του Παρισιού. Πρόκειται για ένα μεγάλο χρυσό αυγό που το εσωτερικό του όμως κρύβει μια καλέσθητη σάουνα. Από το Παρίσι, Μαρία Δανεξά. Αυτή η σάουνα είναι διαφορετική από τις άλλες. Βρίσκεται μέσα σε ένα χρυσό αυγό στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα στους κήπους του πολιτιστικού κέντρου της Σουηδίας στο Παρίσι, και είναι ένας πρωτότυπος τρόπος διαφήμισης για μία από τις πιο δημοφιλείς σκανδιναβικές παραδόσεις. C'est un endroit pour l'introspection et la méditation. C'est un lieu qui aujourd'hui prend de l'importance parce que tout est saturé par les iPhones, les écrans. Et un écran, ça ne marche pas très bien dans un sauna. C'est donc un endroit pour s'asseoir, se dévêtir de son identité, de ses vêtements et simplement parler aux autres. Το αυγό σάουνα που ταξίδεψε από την πόλη Κιρούνα της Σουηδικής Λαπωνίας θα παραμείνει στο Παρίσι για 3 εβδομάδες και θα δεχτεί το κοινό στις 25 και 26 Νοεμβρίου, 2 με 3 και 9 με 10 Δεκεμβρίου. C'est totalement atypique, ouais, mais c'est ça qui est rigolo aussi. Et puis c'est vrai que c'est à la fois étrange, beau de se retrouver dans ce cadre-là. Et ça fait vraiment un bon petit break. On a l'impression d'être confronté à une autre culture que nous, on n'a pas forcément en France. Εξωτερικά, το αυγό σάουνα αποτελείται από καθρέφτες που αντικατοπτρίζουν τη φύση. Στη Σουηδία υπάρχουν 500.000 σάουνες για 10 εκατομμύρια κατοίκους. Από το Παρίσι, Μαρία Δεναξά για το Star. Περισσότερες ειδήσεις από το διεθνή χώρο με τη Δέσποινα Μαδελενάκη. Να πάμε μέχρι το Las Vegas, όπου έγιναν τα βραβεία Latin Grammy και σάρωσε φυσικά τον Despacito, το γνωστό αυτό παγκόσμιο hit. Με το βραβείο δίσκος της χρονιάς το αφιέρωσε ο Luis Fonsi στη γενέτειρά του στο Puerto Rico, το οποίο έχει πληγεί πάρα πολύ από τα καιρικά φαινόμενα τον τελευταίο καιρό. Πρόκειται για το παγκόσμιο hit το οποίο έγινε γρήγορα γνωστό. Το βίντεο στο YouTube, το οποίο έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από ποτέ χρήστες του ίντερνετ, πήρε 3 από τις 4 υποψηφιότητες. Τα άλλα βραβεία που πήρε είναι αυτό του σύντομου βίντεο και για το remix με τον Justin Bieber. Και να περάσουμε να δούμε τη Βικτόρια Μπέκαμ και το πατρικό της σπίτι. Μια μικρή ξενάγηση για λογαριασμό της Vogue έκανε η διάσημη πλέον σχεδιάστρια, η Βικτόρια Μπέκαμ, στον εντυπωσιακό κήπο και την πισίνα του σπιτιού της στο Hertfordshire. Είναι το σπίτι όπου μεγάλωσε. Εκείνη η φορά πιζάμες από τη συλλογή της, στην πισίνα, στην κρεβατοκάμαρά της, στο δωμάτιό της. Και μάλιστα το συγκεκριμένο βίντεο φιλοξενεί και άλλους διάσημους για λογαριασμό της Vogue. Και να τελειώσουμε με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο οποίος δικαιώθηκε από το εφετείο στην Ιταλία. Τελικά δεν δικαιούται η πρώην σύζυγός του την διατροφή του 1,4 εκατομμυρίων ευρώ την οποία έπαιρνε κάθε μήνα, και τώρα θα πρέπει αναδρομικά να του δώσει, να του επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πάμε και στις αθλητικές μας ειδήσεις. Είναι ο Μάκης Διώγος εδώ στο στούντιο μαζί μας και θα μας ενημερώσει για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα. Έτσι ακριβώς. Όπως ο Ολυμπιακός προχθές, έτσι και χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε στην Κωνσταντινούπολη. Πιάνουν οι ευχές μας, Μάκη. Και συνεχίζει την νικηφορά, έτσι ακριβώς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Νίκ Καλάθης με εξαιρετική εμφάνιση οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 82-81 επί της Ανατολού Εφές. Απόψε ο Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας υποδέχει τον Ερυθρό Αστέρα. Or will it be lost? They're going to run out of time. Kolasinac for three. He can't believe it. He's hit another one. Ο Νίκ Καλάθης έκανε τα πάντα κόντρα στην Ανατολού Εφές και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη, ανεβάζοντας έτσι το τριφύλι που μετά τρεις συνεχόμενες νίκες στο 5-3 στη διοργάνωση. Ο Έλληνας διεθνής έκανε ρεκόρ καριέρας καθώς σημείωσε 29 πόντους, είχε 10 assist και έχασε το ιστορικό triple double για ένα μόλις rebound. Μεγάλη συνεισφορά του Γκίστ που πέτυχε 11 πόντους βοήθησε καθοριστικά στο αμυντικό κομμάτι και στην τελευταία επίθεση της τουρκικής ομάδας έριξε τάπα στο Μακόλουμ και οι πράσινοι πήραν την νίκη. Επόμενο μάτς για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, αυτό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την ερχόμενη Παρασκευή. Απόψε ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη από τη Φενέρμπαξε στην Τουρκία υποδέχεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας τον Ερυθρό Αστέρα. Να περάσουμε στο ποδόσφαιρο. Το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την Κυριακή ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League. Αύριο στο γήπεδο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή την ΑΕΚ Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής. Οι πράσινοι θέλουν την νίκη για να βελτιώσουν τη βαθμολογική τους θέση, ενώ η Ένωση για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάντως η ΑΕΚ χθες ανανέωσε το συμβόλαιο του Πέτρου Μάνταλου μέχρι το 2022. Πριν ακόμα τον τραυματισμό μου, θέλαμε ακριβώς αυτό να υπογράψω τώρα τα χρόνια. Με τις συζητήσεις που γίνανε, σίγουρα είναι αρκετά τα χρόνια. Με χαροποιεί, είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Γιατί όχι τόσα πολλά χρόνια. Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής Super League έχει ως εξής. Το Σάββατο θα παίξουν Λαμία Κέρκυρα, ΑΕΛ Απόλλωνος Σμύρνης και Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Την Κυριακή Ξάνθη Πανιώνιος, ΠΑΣ Γιάννινα Πανετολικός, Πλατανιάς Αστέρας Τρίπολης και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με τον αγώνα ΠΑΟΚ Ατρομήτου. Εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star. Αμέσως μετά ακολουθεί το Shopping Star. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Και μην ξεχνάτε, στο τέλος το καλό θα νικήσει.